μελαγχολικό ψύχος, χιόνι και επαγετός είναι τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας Λέανδρος, το τρίτο κύμα της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας. Από τις νυχτερινές κιόλας ώρες, πυκνές χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν όπως αναμενόταν σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου, ανάμεσα των οποίων και η Ηλία. Με το πρώτο φως της ημέρας φανερώθηκαν τα χιονισμένα χωριά του νομού Λάλας, Αντρώνη, Φυγαλία, Κερτίζα, Πανόπουλο. Ντύθηκαν στα λευκά με τον υδράργυρο να βρίσκεται υπό του μηδενός. Οι εικόνες από την χιονισμένη Φολόη εντυπωσιάζουν. Μικροί και μεγάλοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για φθονοπαιχνίδι στο χιόνι. Βγήκαμε εδώ στο δάσος της Φολόης. Σήμερα που χιόνισε είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια άσπρη μέρα, ελπίζουμε και σε καλύτερες μέρες. Όπως λένε, έστειλαν τον κωδικό 6 στο 13033 και με τα απαραίτητα μέτρα επισκέφθηκαν το χιονισμένο δρυοδάσος. Ήρθαμε λίγο για να ξεσκάσουμε, τηρούμε τις αποστάσεις, φοράμε τη μάσκα μας, πάτησα τον κωδικό 6. Ήρθαμε λίγο να δούμε το χιόνι, να παίξουμε. Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και ήρθαμε εδώ στο δάσος της Φολόης. Να δούμε λίγο το χιόνι και γενικότερα να ξεφύγουμε από όλη την κατάσταση που επικρατεί. Με τον κωδικό 6 φυσικά και όπως βλέπετε με τα απαραίτητα μέτρα. Τα μικρά παιδιά άδραξαν την ευκαιρία, ήρθαν στα χιόνια, έπαιξαν χιονοπόλεμο και έφτιαξαν χιονάνθρωπο. Οι αρμόδιοι φορείς της πολιτικής προστασίας και του Δήμου παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αρκετά σχολεία της περιοχής δεν άνοιξαν λόγω του κρύου. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ξύπνησε στα λευκά. Η χιονόπτωση είχε μεγάλο εύρος από τα ημιπεδινά, από τα 300-350 μέτρα και πάνω, μέχρι και τις απομακρυσμένες συνότητες του Αστρά και της κρυόβρησης. Όλο το τοπίο ντύθηκε λευκό. Η πολιτική προστασία του Δήμου από τις 3-3.30 ώρα τη νύχτα είναι στο δρόμο. Δεν έμεινε κανένας δρόμος κλειστός. Το παλέψαμε, πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Τώρα το στοίχημα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε αλάτι στους δρόμους για το παγετός, ο οποίος προβλέπεται από τη μετεωρολογική υπηρεσία αύριο θα είναι πολύ έντονος.